Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα Δουζίνα ως τον πρόεδρο της Επιτροπής και αμέσως μετά είναι ο κύριος Κούζλος, ο κύριος Σεβαστάκης και ο κύριος Χαρακόπουλος. Ναι, για να χαλαρώσουμε λιγάκι, να ξεκινήσω μια ιστορία. Πήγα στο Λονδίνο για να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές τον Αύγουστο 1974 και ήμουν σε ένα πάρκο εκεί στο Λονδίνο, στο νότιο Λονδίνο, και με πλησίασε ένας Άγγλος με ένα μεγάλο μπουλντόγκ, σκυλί. Και μου λέει, από πού είσαι? Του λέω, εγώ από την Ελλάδα. Μου λέει, η Ελλάδα στην Ασία είναι? Όχι, λέω, σαν και τη Βρετανία είμαστε στην Ευρώπη. Και μου λέει με έναν άγριο τρόπο, νόμιζα θα μου επιτεθεί το μπουλντόγκ, η Αγγλία δεν είναι στην Ευρώπη. Λέω, ξέρω, υπάρχουν 5, 6 ήπειροι. Σε ποια ήπειρο μέρος είναι, αν δεν είναι στην Ευρώπη? Και λέει, England stands alone. Η Αγγλία είναι μόνη της. Και αυτό εκφράζει ένα βαθύ τραύμα που υπάρχει μέσα στην βρετανική ψυχή, στην βρετανική συνείδηση. Ένα τραύμα που ξεκίνησε πιθανόν από τον Κέσσαρα και την εισβολή των Ρωμαίων, συνέχισε με τους Νορμανδούς και βέβαια τον 20ο αιώνα είχαμε τους δύο μεγάλους πολέμους και επομένως η Βρετανία πάντα αισθανόταν λιγάκι περίεργα ότι έχοντας κερδίσει δύο μεγάλους πολέμους με βασικό εχθρό τη Γερμανία ήταν τώρα μέλη σε ένα κλαμπ που η Γερμανία είχε το απάνω χέρι. Προφανώς υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, οικονομικά συμφέροντα, υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί. Αλλά να πούμε κάτι για τον Brexit. Η Βρετανία και η Αγγλία ειδικά είναι η χώρα στην οποία δημιουργήθηκε ο καπιταλισμός. Και αποφάσισε ο βρετανικός λαός εναντίον των συμβολών που το έδωσε και το κεφάλαιο και η εργασία. Ο Σύλλογος Βιομηχάνων, η TUC, τα συνδικάτα, οι χρηματιστές, οι εφοπλιστές, όλοι και πολλοί άλλοι τους είπανε πρέπει να μείνουμε στην Ευρώπη. Και ο βρετανικός λαός αποφάσισε εν τη σοφία του με μικρή πλειοψηφία να φύγουν από την Ευρώπη. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε, όταν και από τη μία πλευρά και από την ακριβώς απέναντι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα είναι η οικονομία. Είτε η ταξική οικονομία από τη μία πλευρά, είτε η οικονομία των αγορών από την άλλη. Η πολιτική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και το Brexit οδήγησε, δεν το ακούσαμε μέχρι στιγμής από κανέναν, στην καταστροφή ενός πολιτικού, του κυρίου Κάμερον, και πιθανότητα θα οδηγήσει και στην αποχώρηση από την πολιτική της κυρίας Μέη. Δεν πιστεύω να περάσει τα Χριστούγεννα. Είχε και τα πρόσφατα νέα σκάνδαλα, οπότε είναι πολύ... και του κυρίου Φάραντς και εκεί προφανώς, αλλά τώρα μιλάω για τους ηγέτες, για τον κύριο Κάμερον, για την κυρία Μέη. Και εκεί πιθανόν ανοίγει και μια ελπίδα γενικότερη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν μετά την αποχώρηση της κυρίας Μέη από την Πρωθυπουργία δημιουργηθεί μια κατάσταση που πάμε σε εκλογές και πιθανόν ο κύριος Κόρμπιν, ο οποίος εκφράζει αυτή τη στιγμή πραγματικά το κοινωνικό κράτος, το παλιό κεϊνσιανό κράτος και την λογική των κοινωνικών επιδομάτων, του κοινωνικού κράτους με τα δικαιώματα, να επανέλθει να έρθει στην εξουσία και έτσι πιθανόν να δούμε μια ρήξη, ένα μικρό ρήγμα στην κατάσταση που έχουμε στο επίπεδο των κυρίαρχων πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ήθελα να μιλήσω λίγο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως θυμάται ο κ. Κουμουτσάκος, πριν από λίγους μήνες είχαμε εδώ κάτι σαν συνέδριο. Ήταν συνεδρία της Επιτροπής που ήταν γύρω για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια σειρά από εξαιρετικούς καθηγητές από τη Γερμανία, από την Βρετανία, από τη Σκωτία και αλλού. Και εκεί υπήρξε μια αντιμετώπιση του προβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μέλλοντος, των κρίσεων, των επαλλήλων κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη λογική περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη. Το οποίο ακούγεται πολύ καλά. Αλλά ας κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή, τη στιγμή της κρίσης, τη στιγμή είχαμε τα 60 γενέθλια στις 25 Μαρτίου και αυτά επισκιάστηκαν από το διαζύγιο, αυτό που συζητάμε σήμερα. Αλλά υπήρξε κάτι άλλο, υπήρξε μια κηδεία. Και η κηδεία ήταν η κηδεία της βασικής κατεύθυνσης, της φιναλιτέ, την οποία είχε υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπηρεσίες της εδώ και 30 χρόνια, που ήταν η σύγκληση και η πιθανή ενοποίηση. Η πιθανή ενοποίηση της Ευρώπης. Και αυτό δυστυχώς τελείωσε. Ο κ. Σόιμπλε, ο μεγάλος ευρωπαϊστής και φεντεραλιστής,
στις 23 Μαρτίου έδωσε μια συνέντευξη στο Financial Times και είπε τελείωσε η λογική της ενοποίησης. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μετά. Και μετά ακούσαμε τη Λευκή Βίβλο. Πέντε σενάρια, το εξής ένα. Οι πολλαπλές ταχύτητες, οι variable geometry, τα διάφορα αυτά, οι διάφορες αυτές λογικές των κύκλων των προθήμων. Και πώς απαντάνε αυτή η λογική, το πρόβλημα αυτής της τεράστιας υπαρξιακής κρίσης που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και η οποία δεν φαίνεται να διαγράφεται μια λύση στον ορίζοντα. Έχουμε δύο χοντρικά απόψεις. Τη μία είναι του κυρίου Γιούνκερ σε απάντηση στον κύριο Μακρόν. Ο κύριος Μακρόν, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, πρότεινε να φτιαχτεί μια Ευρωβουλία για την Ευρωζώνη. Μια Ευρωπαϊκή Βουλή, μια δεύτερη Ευρωπαϊκή Βουλή με πολύ αυξημένες αρμοδιότητες, με τη δυνατότητα να φορολογεί σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, να παίρνει ένα κομμάτι από τους εταιρικούς φόρους, με Υπουργείο Οικονομικών, με την Ευρωβουλή αυτή να έχει εξαιρετικά μεγάλες αρμοδιότητες, να προχωρήσει σε μια λογική δηλαδή δημοκρατικής ανάκαμψης τουλάχιστον της Ευρωζώνης. Και να το κάνει αυτό μέσα από έναν μεγάλο δημοκρατικό διάλογο που θα γίνει στα κράτη της Ευρωζώνης κυρίων. Είπε και μερικά πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η πρωτοτυπία της πρότασης Μακρόν ήταν ότι προχωράμε σε ενοποίηση μόνο στην Ευρωζώνη. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα για την άμυνα, για την ασφάλεια στο επίπεδο των 27, αλλά είναι τα κράτη της Ευρωζώνης να προχωρήσουν. Και απαντάει ο κ. Γιούνκερ, εκπροσωπώντας τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι. Πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Πρέπει να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη που είναι έξω από το ευρώ προς το ευρώ, να επεκταθεί το Σέγγεν παντού, να κάνουμε δηλαδή μια λογική σύγκλησης, αλλά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε αυτή τη στιγμή, το είπαν πριν και νομίζω ο κύριος Υπουργός και άλλοι, μια σύγκληση ενός γαλλογερμανικού άξονα, ο οποίος όμως δυστυχώς για μας θα είναι ο γερμανικός άξονας. Διότι η πρόταση του κυρίου Μακρόν μπορεί να ακούγεται ενδιαφέρουσα και μπορεί να έχει στοιχεία δημοκρατικά που για μας εδώ στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντικά στο μέτωπο που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αδυναμίας, παινίας πιθανών. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε ακόμα θεσμικά στα διάφορα όργανα. Ο κ. Κατρούγκαλος, όπως είπατε κύριε Μαριά πολύ καλά, θα έχει τυπικά τη δυνατότητα να κάνει βέτο σε ορισμένες προτάσεις οι οποίες θα μπουν στην Επιτροπή των Υπουργών. Αλλά βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση στην οποία το ερώτημα είναι, και εδώ πρέπει να πω ότι ο κ. Κατρούγκαλος και οι συνάδελφοί του έχουν βάλει μπροστά μια σειρά από επιτροπές διπουργικές, έχω συμμετάσχει και εγώ και ξέρω ότι γίνεται εξαιρετική συζήτηση, τι θα κάνει η Ελλάδα. Τι θα κάνει η Ελλάδα σε αυτή τη διαδικασία, εξαιρετικά σημαντικό και ελπίζω να μπορέσουμε να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση στη Βουλή, διότι πρέπει και να ενημερωθούμε αλλά και να αρχίσουμε να αποκτούμε μια άποψη η οποία θα είναι πλήρως τεκμηριωμένη, διότι πολλοί κόσμοι δεν ξέρει τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη πλευρά να προτείνουμε και εμείς απόψεις για το μέλλον της Ευρώπης σε αυτή τη δύσκολη περιφερειακή στιγμή, οι οποίες θα προωθούν και την ευρωπαϊκή ιδέα, το ευρωπαϊκό ιδεώδες κτλ., αλλά και τα συμφέροντα ημών των μικρών. Και εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Δηλαδή, αν θα προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση Μακρόν, μια λογική ενοποίηση της Ευρωζώνης, δημιουργία δεύτερης βουλής, ή προς την κατεύθυνση του Γιούνκερ. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Το Brexit είναι η μεταθανάτια νίκη θρίαμβος της κυρίας Θάτσερ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η κυρία Θάτσερ πολύ νωρίς είπε το εξής. Οποτεδήποτε γινόταν πρόταση για να μπουν νέα μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε να τους βάλουμε. Όποιος να είναι. Εφόσον έχει απαντήσει και έχει μετ τα βασικά κριτήρια τα οποία μπαίνανε. Διότι η λογική της κυρίας Θάτσερ, όπως έλεγε, εγώ είμαι κόρη ενός μπακάλι. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εμπόριο. Γιατί εμείς εκεί είμαστε δυνατοί. Και πετύχαινε δύο πράγματα. Πρώτον, μεγάλωνε συνεχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως μεγάλωνε ο ελεύθερος χώρος εμπορίου, η κοινή αγορά. Και δεύτερον, εξασφάλιζε αυτό που δεν ήθελε. Να μην γίνει πολιτική ενοποίηση. Διότι προφανώς είναι πολύ δύσκολο να γίνει πολιτική ενοποίηση και τότε και τώρα μεταξύ της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Και ήταν αυτή η μεταθανάτια της, ο μεταθανάτης του θρίαμβος, ο οποίος με την τρελή λογική της διαλεκτικής οδήγησε στην μεγάλη ήττα για τον Βρετανικό λαό. Ελπίζω λοιπόν, δεν το έλεγα αυτό πριν από τρεις μήνες, σήμερα το λέω,
ότι πιθανόν με μία άνοδο του Εργατικού Κόμματος στην εξουσία, αν προχωρήσουμε σε εκλογές, που είναι πολύ πιθανό, δεν είναι απίθανο μάλλον, να μπούμε σε μια διαδικασία που είτε η Βρετανία δεν θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα έχουμε ένα τόσο soft, τόσο απαλό Brexit που θα είναι σαν να έχει μείνει μέσα στην Ένωση, που θα είναι και το καλύτερο για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δουζίνα. Νομίζω ότι...